Η τρελή είδηση της ημέρας στον Focus. Θα το πάρουμε από την αρχή. Πάμε άλλη μία λοιπόν. Χιονίζει στον Ντίσσελντορφ. Μ' αρέσει το όνομα Ελλάδα και Ευρώπη και τέτοια. Σάμα την Ελλάδα θα την ξέρεις. Μη μου χαλάς την είδηση, σταμάτα επιτέλους. Λοιπόν, ακούστε να δείτε λοιπόν, έλεγα προηγουμένως, τι γίνεται στον κόσμο. Στο σπίτι του Προέδρου του Μουσείου της Ειρήνης. Του Μουσείου της Ειρήνης. Έτσι. Έτσι. Σε ένα μικρό χωριουδάκι στην νοτιοδυτική Γαλλία βρέθηκαν 7 τόνοι όπλων, πυρομαχικών και χειροβομβίδων. Ναι. Μάλιστα, κάποια από αυτά ήταν ακόμη ενεργά. Στο Μουσείο της Ειρήνης. Ναι, στο μουσείο. Στο πρόεδρο. Ναι. Στον πρόεδρο του Μουσείου της Ειρήνης βρέθηκαν 7 τόνοι όπλων, πυρομαχικών, χειροβομβίδων. Καλά, αυτός μιλάμε για ειρηνοποιός το παιδί, το παλικάρι. Δηλαδή, μόλις άναβε φωτιά ο πρώτος ήταν. Δηλαδή, μου ήταν το Μουσείο του Πολέμου, αυτός τι θα είχε μέσα. Έλατε. Απίστευτο. Τάξ. Τάξ. Ήτανε... 7 τόνοι πυρομαχικά στο Μουσείο είναι της απίστευτο. Κάποια σπίτια μάλιστα τα εντόπισαν οι αρχές και για να μπορέσουν να τα τραβήξουν, καταρχήν θα χρειαστούν 10 μέρες τους πυροτεχνουργούς για να τα μαζέψουν όλα αυτά. Εντάξει. Ο καμένος λέει τα πούλησε. Ντροπή ρε παιδιά, έλα. Και καλά λέει από καμένο πήγα. Και η καραχλέ. Και η καραχλέ. Ρε μουσίτσα. Αυτός τα πούλησε, η άλλη την καραχλέ. Λοιπόν, είναι τόσο επικίνδυνα πολλά από αυτά που αναγκάστηκαν να κενώσουν σπίτια για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσουν να τα πάρουν χωρίς να έχουμε έκρηξη. Στο σπίτι. Βέβαια, να στο πούμε. Στο Μουσείο της Ειρήνης, θα το λέω. Ναι. Στο Μουσείο της Ειρήνης. Στην Ειρήνη, Γκέρι. Όχι. Όχι. Στο Μουσείο της Ειρήνης στη Γαλλία. Α, και στη Γαλλία και εδώ. Και στη Γαλλία. Εγώ περίμενα καμιά Ολλανδία, καμιά Γερμανία. Ολλανδία θα είχαν άλλα. Έχει κάτι παιδάκια εκεί. Ο ιδρυτής του μουσείου βέβαια, να πούμε ότι πέθανε, έτσι. Και οι κληρονόμοι του μετά που πήγαν να δουν τι κληρονόμησαν, είδαν τελικά τι κληρονόμησαν. Στάσου. Πήγανε στο δικηγόρο, όπως ξέρουμε, τη σκηνή. Όχι. Και είπα, σας αφήνει μερικά πυρομαχικά χειροβομβίδες. Την πελά τους βρήκανε. Όχι, εντάξει. Έχουμε κάνει τηλέφωνο να τους δώσω το κινητό του καμένου. Να τα πουλήσουν. Να τα διοικητεύσει αυτός. Γιατί εμείς χρειαζόμαστε εδώ πυρομαχικά. Του Παπαδόπουλου κουμπαράκι θα είναι στο μάτς την Κυριακή. Το κουμπαράκι, να το πούμε. Ποιο μάτς? Α, δεν μου τα λέει καλά, Σάβα. Έχει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, παναγίτσα μου κυρίες, ΠΑΟΚ Άρα μου, ναι, στην Τούμπα, 7:30 το απόγευμα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα, την Κυριακή. Την Κυριακή. Μάλιστα. Πρώτη φορά με κόσμο ο ΠΑΟΚ, οπότε φαντάζομαι όλοι διψούν να δουν την ομάδα. Να μην πάω καθόλου Τούμπα. Τούμπα μην πας. Α, μόλις Σάβα μου έλεγα, τι να πάμε, να μην περάσω από την Τούμπα το Σάββατο, έλεγα, την Κυριακή. Ναι, γιατί έχω βρεθεί σε αγώνα κατά λάθος. Οι Καρακλέοι έχουμε, ψάχνουν βλήματα, λείπουν κάτι βλήματα. Έχουμε πολλά εκεί έξω, τι ψάχνουν, δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει. Ωραία. Αυτά. Ωραία.